Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε εδώ στο Στρασβούργο με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλουγλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για να σας κάνουμε μια μικρή αποτίμηση από τη δραστηριότητά μας στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου του 2016. Βέβαια, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα θέματα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο, αλλά προσπαθούμε να σας δώσουμε μια συμπυκνωμένη εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας siriza.eu. Να ξεκινήσουμε, κύριε Κούλογλου, από την υπόθεση του Παύλου Φίσα, που δολοφονήθηκε από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής το 2013, θυμίζω, καθώς η μητέρα του, η Μάγδα Φίσα, και το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής επισκέφτηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, ήρθε με πρωτοβουλία της Κωνσταντίνας Κούνεβα και έγινε μια ενθουσιοδός δεκτή. Συγκινητική ήταν η υποδοχή στην ομάδα της Ευρωαριστεράς που μίλησε. Και επίσης η κυρία Φίσα κάλεσε σε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τα θύματα του φασισμού. Ήταν ένα από τα σημαντικά γεγονότα για μας, για την ομάδα μας, σε αυτή τη σύνοδο. Και βέβαια θα δούμε το πώς μπορούν οι ευρωβουλευτές της αριστεράς να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της δίκης. Ναι, όλοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αφορούν και τη δίκη, η οποία συνεχίζεται, κρατάει σε μάκρος, χρειάζεται βοήθεια και οι δικηγόροι. Είναι μια σειρά από ζητήματα, αλλά είμαστε όλοι διατεθειμένοι να βοηθήσουμε. Να πάμε τώρα σε θέματα καθαρά της Ολομέλειας. Το Ευρωκοινοβούλιο θα αποφασίσει το πάγωμα διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας. Τι πιστεύετε? Ναι, ασφαλώς. Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι τέτοια στην γειτονική χώρα, ώστε δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι 30.000 είναι ακόμα στη φυλακή, 150 δημοσιογράφοι, ηγέτες κομμάτων που είναι στη Βουλή, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο το Ευρωκοινοβούλιο. Και παρότι υπάρχει συμφωνία για το προσφυγικό και υπάρχει μεγάλο σκεπτικισμό για το τι θα γίνει αν καταπέσει αυτή η συμφωνία, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Να περάσουμε στις ομιλίες των ευρωβουλευτών μας. Υπήρξαν δυναμικές παρεμβάσεις τόσο από τον κύριο Χρυσόζωγονο όσο και από τον κύριο Παπαδημούλη στα θέματα οικονομίας της χώρας μας, το χρέος κτλ. Έτσι. Ναι, ήταν δύο πολύ δυναμικές παρεμβάσεις. Στρέφονταν και οι δύο εναντίον του Σόιμπλε βασικά και της πολιτικής θλιτότητας που ακολουθεί και έχει επιβάλει το Βερολίνο σε όλη την Ευρώπη. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης καταφέρθηκε δύο του μπούλιν του Σόιμπλε και ο Κώστας Χρυσόγονος το χαρακτήρισε σε μια άλλη ομιλία ψεύτη και λαϊκιστή και δημαγωγή, γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι που παραβιάζει τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Και όχι μόνο αυτό, δήλωσε πάλι ότι οι Έλληνες ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους, ξανά μανά τα ίδια, έτσι. Ναι, υπάρχει μια σαφέστατα κάτι άλλο από πίσω, μια αιμονή. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι ανεξήγητο, είναι πέρα από τις πολιτικές. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην συνθήκη της Κωνσταντινούπολης που αφορά τη βία κατά των γυναικών. Για πείτε μου, πώς την είδατε αυτή τη συζήτηση? Και εκεί η Κωνσταντίνα Κούνεβα έκανε μια ουσιαστική παρέμβαση και μίλησε για την ανάγκη να σταματήσει η βία κατά των γυναικών και να εφαρμοστεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η Ελλάδα είναι ένα από τα 13 κράτη που υπέγραψαν πρώτα τη σύμβαση, αλλά υπάρχει θέμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς είμαστε βουλευτές για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και βέβαια είναι απαραίτητη όχι μόνο μια υπογραφή συνθήκης, αλλά η αλλαγή της κουλτούρας μέσω της εκπαίδευσης και της παιδείας για τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των φίλων, όπως είπε και η Κωνσταντίνα Κούνεβα, έτσι. Ναι, μάλιστα ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Τάκης Χατζηγεωργίου, δημοσίως μέσα στην συνεδρίαση επένεσε την Κούνεβα για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει. Γιατί είναι πρωτοβουλίες πράγματι που αφορούν όχι μόνο στενά τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά την ευρύτερη κουλτούρα της κοινωνίας στην αντιμετώπιση της γυναίκας. Να πούμε ότι είχαμε και τα βραβεία, τα Lux Prize, τα βραβεία τα κινηματογραφικά. Ενδιαφέρουσες ήταν οι ταινίες και οι τρεις, έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι και τις είχα δει, τις είχα παρακολουθήσει φυσικά και λόγω προσωπικών
πρώτη mission για τον κινηματογράφο και αγάπη για τον κινηματογράφο. Και νομίζω ότι αυτή η ταινία που βραβεύτηκε ήταν η καλύτερη. Εγώ τουλάχιστον αυτή ψήφισα, το λέω τώρα. Αποκαλύψε. Και είναι μια εξαιρετική ταινία που πραγματεύεται μια σειρά από ζητήματα για τη σύγχρονη κοινωνία, τις σχέσεις παιδιού-πατέρα, κόρης-πατέρα, αλλά σε ένα εταιρικό περιβάλλον, την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αυτή την απόλυτη υποταγή στο χρήμα, στην εταιρική κουλτούρα, στις εταιρείες. Και όλα αυτά γίνεται με κωμικό τρόπο. Είναι μια ταινία που σπάνια πλέον βλέπει κανείς ταινίες που να γελάει ο κόσμος, και εκεί που την παρακολούθησα, μέσα στην αίθουσα ο κόσμος γελούσε έτσι 38. Και να πάμε και σε ένα τελευταίο θέμα που ήθελα να μου πείτε δύο κουβεντούλες. Για την εκδήλωση και το Φεστιβάλ Ταινιών για την προστασία των πληροφοριοδοτών, ή αλλιώς τους whistleblowers, που οργανώσατε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Ναι, οργάνωσα δύο εκδηλώσεις. Μία μεγάλη μερίδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ήταν όλης της αριστεράς, αλλά το τρέξαμε βασικά εμείς, δηλαδή οι Έλληνες και το γραφείο το δικό μου, όπου καλέσαμε whistleblowers να μιλήσουν. Οι whistleblowers είναι οι ήρωες της εποχής μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, για να πούν την αλήθεια, να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον, διακινδυνεύουν την καριέρα τους, την τύχη της οικογένειάς τους και συχνά και τη ζωή τους. Και επιπλέον, πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για να υιοθετηθούν νομοθετικά μέτρα προστασίας των whistleblowers και διευκόλυνσης της δράσης τους, επίσης οργάνωσα έξω από το Κοινοβούλιο, για να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να βγει προς τον έξω κόσμο, να μην είναι κλεισμένο μέσα, και ένα μικρό φεστιβάλ, ένα Σαββατοκύριακο, με ντοκιμαντέρ και ταινίες για τους whistleblowers. Και εκεί ήταν πάλι καλεσμένοι whistleblowers, και οι μαρτυρίες τους και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω ήταν συγκλονιστικές, γιατί έδειξαν τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι και πόσο μεγάλα ρίσκα παίρνουν. Εγώ στην ομιλία μου είπα ότι είναι ο μύθος της Αντιγόνης σήμερα, ότι παραβιάζουν ένα νόμο υπακούοντας σε ανώτερες ειδικές αξίες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλούλου, για αυτή τη συνέντευξη. Και να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσω ξανά ότι για περισσότερες πληροφορίες, βίντεο, φωτογραφίες, δελτία τύπου, συνεντεύξεις κτλ. Μπορείτε να επισκεφτείτε και το site μας, το syriza.eu, καθώς και τα social media μας, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο site μας κάτω-κάτω πολύ εύκολα. Από εμένα, τον Βασίλη Κατζαρδί, και όλους μας στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, να είστε καλά και καλό σας βράδυ.